Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στη ΔΕΘ με καθυστέρηση μιας εβδομάδας, καθώς οι καταστροφικές πλημμύρες αλλά και οι πυρκαγιές κράτησαν πίσω το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Δερμετζόπουλο, για να ακούσουμε και να συζητήσουμε μαζί του το τι ακριβώς περιμένουμε πια από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Καλησπέρα, κύριε Δερμετζόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Σταυρίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ από τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Εντάξει, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στην έκθεση, ο Πρωθυπουργός μέσα από την ομιλία του θα αναπτύξει τις προτεραιότητες, το σχεδιάγραμμα, τις πολιτικές, όπως αυτές πλέον διαμορφώθηκαν και μέσα από τις φυσικές καταστροφές που παρουσιάστηκαν στον τόπο μας και στη μέσο της πυρκαγιές δηλαδή, αλλά και στις πλημμύρες στο Θεσσαλικό κάμπο. Θα ακούσουμε για όλα την κεντρική στόχευση και το βασικό διακύβευμα που υπάρχει πλέον στο κυβερνητικό σχεδιασμό από εδώ και πέρα. Βέβαια, κάποιες προτεραιότητες δεν έχουν αλλάξει. Όπως πολύ σωστά υπήρχε αναφορά και στο ρεπορτάζ σας, είναι βασικό διακύβευμα, είναι ουσιαστικά η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά επίσης αρκετά σημαντικό, αν όχι κορυφαίο, είναι και η αναδιάθρωση, ο σχεδιασμός ξανά της πολιτικής προστασίας, ύστερα από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Νιώθετε, κύριε Δερμετζόπουλο, ότι έγιναν λάθη στη διαχείριση των δύο μεγάλων αυτών φαινομένων? Ο Εύρος καιγόταν για 17-18 μέρες. Η Θεσσαλία πνίγεται σε μια απίστευτη κακοκαιρία. Ή ήταν τόσο μεγάλο το κύμα και σφοδρό που ίσως όποια προετοιμασία και αν υπήρχε δεν θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει? Εντάξει, αυτό είναι το οποίο αναφέρουν και οι επιστήμονες, κύριε Σταυρίδη, ότι σίγουρα και τα δύο τα φαινόμενα ήταν αρκετά μεγάλα. Και η πυρκαγιά, την οποία καθημερινά και εσείς καλύπτετε, αλλά και εγώ ήμουν παντού, μέσα στα συντονιστικά, στα πεδία. Ήταν όντως μια τεράστια πυρκαγιά, 19 πύρινα μέτωπα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά παρόλα αυτά είναι και αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός. Προφανώς, όταν έχεις μια τέτοιες τεράστιες καταστροφές, προφανώς πρέπει να υπάρχει και αυτοκριτική. Δηλαδή, για τη Δαδιά, ανέφερε ότι παρά οι αντιπυρικές που έγιναν ύστερα από την περσινή ουσιαστικά φωτιά, δεν κράτησαν. Άρα, αποτύχαμε να προστατεύσουμε αυτό το κομμάτι του δάσους της Δαδιάς, το οποίο κάηκε. Αυτά όλα νομίζω ότι μέσα από την ομιλία του γνωρίζω ότι θα υπάρχει και μια αυτοκριτική, έτσι ώστε αν την κάνεις την αυτοκριτική, που την έχουμε κάνει και θα την κάνουμε, σχεδιάζεις καλύτερα το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, και για την πολιτική προστασία και για την πιθανή εμπλοκή, δεν θέλω να προδικάσω την ομιλία του Πρωθυπουργού των ενόπλων δυνάμεων, και ουσιαστικά τον εξυγχρονισμό του 112, που είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, καθώς σώζει ζωές, ενημερώνει τον κόσμο, αλλά και να δημιουργηθούν αυτά τα εθνικά σχέδια διαχείρισης καταστροφών και πολλά άλλα πλαίσια τα οποία, όσον αφορά το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, θα αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Σίγουρα, βέβαια, θα αναφερθεί και σε τομείς όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η δικαιοσύνη, αλλά και η αύξηση του εισοδήματος, όπως σας ανέφερα και πριν, καθώς είδα και από το ρεπορτάζ, αλλά προφανώς και γνωρίζω ότι υπάρχει αύξηση των τιμών και είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε μέτρα σύντομα. Κύριε Δερμετζόπουλε, υπάρχει αγωνία αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, στο κόμμα σας, στη Νέα Δημοκρατία, για το αν θα μπορέσει να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός μετά από όλη αυτή την καταστροφή? Τα ελαιόδεντρα στον Εύρο έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά στη Θεσσαλία. Ζωοτροφές, κρέας παραγόταν εκεί, πρώτες ύλες γενικότερα. Όλο αυτό μπορεί να είναι ένα τσουνάμι το οποίο θα γυρίσει χρόνια την χώρα πίσω? Υπάρχει δυνατότητα να στηθεί ένα ανάχωμα προστασίας των πολιτών της, έτσι ώστε να μην βιώσουν αυτή την οικονομική καταστροφή μετά την φυσική καταστροφή? Υπάρχει και θέλει και ένα σχεδιασμό σωστό, και αυτό ουσιαστικά επεξεργάζομαστε από την πρώτη στιγμή που συνέβη η καταστροφή. Το πρώτο πλαίσιο ουσιαστικά είναι να προχωρήσουμε στις αποζημιώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, άμεσα δηλαδή, αλλά να γίνει και δίκαια. Κάτι το οποίο συγκριτικά σε σχέση με το παρελθόν, και αξίζει να το αναφέρουμε, θα γίνει τάχιστα. Δηλαδή, άλλες εποχές έκαναν όποιοι είχαν ουσιαστικά δικαιούντουσαν αποζημίωση, έκαναν 3 με 4 χρόνια, και αν ουσιαστικά είχαν αποζημιωθεί, με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι ήταν νοικοκύριδες να έφταναν να είναι χρεωμένοι. Ένα λοιπόν είναι το στάδιο των αποζημιώσεων, και σε δεύτερο στάδιο είναι ουσιαστικά να στηθεί ένα στρατηγικό σχεδιασμό σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά με κατεύθυνση και από το κράτος, το οποίο γι' αυτό το λόγο και ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, πήγε κατευθείαν μετά τον Εύρο στην Ευρώπη, έτσι ώστε να ανοίξει συζήτηση και να εισρεύσουν λεφτά, κάτι το οποίο το κατάφερε και θα συνεχίσει να,
πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην χάσουμε χρόνο για να μην δημιουργηθούν κίνδυνοι όπως αυτοί που αναφέρετε στην ερώτησή σας. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ευρώ, είδαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, κύριε Δερμετζόπουλε, στον ευρώ, κύριε Δερμετζόπουλε, και τα όλα όσα είπε. Μου έκανε εντύπωση ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ότι δεν πρέπει να αγχώνεστε για τα χρήματα. Τα χρήματα θα δοθούν. Αυτό που πρέπει να αγχωθούμε είναι για την επόμενη μέρα και για την προστασία. Χθες φιλοξενήσαμε εδώ στο δελτίο τον πρίτανη του Πανεπιστημίου μας, τον κύριο Μάρη, και θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι εντάξει, τα χρήματα δοθούν για τις φωτιές, θα χρειαστούν χρήματα και για τις πλημμύρες. Τρέχει το σχέδιο το οποίο θα είναι ικανό μέσα στις επόμενες εβδομάδες αρχικά να προστατεύσει κάποιες περιοχές και άμεσα να προστατεύσει και τις υπόλοιπες, καθώς τα βουνά μας έχουν αποξηλωθεί πραγματικά. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πολύ εύλογη απορία. Την ίδια απορία συνάντησα και με πρόεδρους τοπικών κοινοτήτων, παραδείγματος χάρη στον Άβαντα, όπου ήμουν πριν λίγες μέρες, όπου υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ότι με την πρώτη δυνατή βροχή θα αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Και η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Σταυρίδη. Ήδη στην Παλαγία κάποια αντιπλημμυρικά έργα έχουν βρει ανάδοχο. Υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία το ξεκίνησε πριν λίγο χρονικό διάστημα και έχει εφαρμογή με τους ανάδοχους. Ουσιαστικά ένας ιδιώτης αναλαμβάνει τη μελέτη αλλά και την κατασκευή κάποιων έργων συγκεκριμένων. Είδαμε δηλαδή ΔΕΠΑ Εμπορίες, η οποία πέρα από την ανακαίνιση του σχολείου θα αναλάβει νομίζω και την αντιπλημμυρική θωράκιση στην περιοχή. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από άλλους ιδιώτες, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε ονόματα εταιριών, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν και σε αυτή την κατεύθυνση ουσιαστικά. Γι' αυτό τρέχουμε και νομίζω ότι ήδη έχουν εξαγγελθεί και ο αριθμός των αντιπλημμυρικών, αντιδιαβρωτικών έργων, των οποίων πρέπει να λάβουν τόπο και στην Αλεξανδρούπολη, φυσικά και στη Δαδιά. Θα μπορούμε όμως να είμαστε ήσυχοι στις πρώτες βροχές ή στις επόμενες βροχές, κύριε Δερμετζόπουλο? Υπάρχει ικανός χρόνος? Τι είναι αυτό που σας λένε? Γιατί ξέρω ότι κι εσείς, ο βουλευτής Εύρου είστε, φαντάζομαι θα τα ρωτάτε αυτά στα Υπουργεία. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Δεν θρηνήσαμε θύματα με τις φωτιές. Κινδυνεύουμε, ρωτώ, να θρηνήσουμε θύματα με τις βροχές, αφού δεν καήκαμε με τις φωτιές? Εντάξει, προφανώς δεν μπορώ να προδικάσω καταστάσεις, αλλά ούτε να τρομάξω τον κόσμο. Αυτό το οποίο εγώ παρατηρώ μέσα από τα Υπουργεία, αλλά και μέσα από μια κατεύθυνση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί το πρωί της άφηξής του κάναμε μια συνάντηση προσωπική, είναι ότι όλα αυτά τα έργα πλέον τρέχουν με ρυθμούς που δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ. Και όχι απλά όταν λέμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που ουσιαστικά έχουν μπει αυτές οι περιοχές και η Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί από την πρώτη στιγμή, αλλά τρέχουν αυτά τα έργα, έχουν βρεθεί ανάδοχοι και αυτό είναι και το προσωπικό μας στοίχημα. Mm-hmm. Τώρα μια προσωπική ερώτηση θέλω να σας κάνω. Είδα πάρα πολύ έντονα τις μέρες των πυρκαγιών, καθώς τα παρακολουθούσαμε και εδώ στην Δέλτα Τηλεόραση, να έχει δημιουργηθεί ένα περίεργο κλίμα με το που είναι ο καθένας. Δηλαδή νομίζω ότι μέσα σε όλο αυτό το κακό που συνέβαινε, μετρούσαμε οι πολίτες το πώς λειτουργούν οι πολιτικοί, το πώς λειτουργούν η πυροσβεστική, η αστυνομία, ακόμη και οι δημοσιογράφοι, σε όλη αυτή την κατάσταση. Έβλεπα λοιπόν να λένε ότι οι βουλευτές του Εύρου είναι εξαφανισμένοι. Θέλω να μου πείτε αν αισθανθήκατε εξαφανισμένος ή αν ήταν μια επιλογή όλο αυτό, δεν ξέρω, να μην ανεβάζουμε selfie, δεν ξέρω. Καλά, εντάξει, είναι όντως προσωπική ερώτηση, είναι κάτι το οποίο με είχε προβληματίσει αρκετά, όχι κατά την περίοδο αυτή, μετά τις πυρκαγιές, γιατί πραγματικά ερχόντουσαν φίλοι και γνωστοί μου τις πρώτες μέρες και μου έλεγαν ότι υπάρχει, βασικά το βλέπα και εγώ, ότι οι βουλευτές είναι άφαντοι και πού είναι. 16 μέρες, και δεν θα μιλήσω μόνο για μένα, κύριε Σταυρίδη, και οι υπόλοιποι βουλευτές, οι συνάδελφοι βουλευτές, επί 16 μέρες, από το πρωί έως το βράδυ, υπήρχαν παραδείγματος χάρη δύο συντονιστικά, ένα το πρωί, ένα το βράδυ, τα οποία κρατούσαν και πάρα πολλές ώρες. Εγώ προσωπικά βρέθηκα όχι μόνο σε αυτά τα συντονιστικά της Αλεξανδρούπολης που λάμβαναν τόπο στο αεροδρόμιο, ήμουνα και στη Λευκή, ήμουνα και στη Δαδιά, πήγα σε όλα τα πεδία στις πυρκαγιές. Αυτό το οποίο θεώρησα εγώ προσωπικά είναι ότι όταν καίγεται το τόπο σου, το να εμφανίσεις ή να βγάλεις φωτογραφίες, νομίζω ότι, τι να σας πω, σεβόμενος τη στιγμή δεν αισθάνθηκα σωστό να εμφανιστώ και να βγάζω μια φωτογραφία ότι είμαι με το λάστιχο στο χέρι και ότι να πας, ρε παιδί μου, μόνο για τη φωτογραφία. Και σας το λέω πολύ ανθρώπινα, γιατί εκείνη την περίοδο και ακόμα υπήρχε θλίψη, στεναχώρια και μια τεράστια αγωνία. Το να δω εγώ τον εαυτό μου να βγάζει τέτοιου είδους φωτογραφίες, δεν θα αισθανόμουν καλά. Μετά από 5-6 μέρες ουσιαστικά, γιατί και εμείς συνεντεύξεις κάναμε, αν θυμάστε καλά, μέσα από το αεροδρόμιο, αλλά και με άλλους δημοσιογράφους,
Νομίζω ότι κάποιοι γνωστοί μου φίλοι μου είδανε ότι η παρουσία αυτή υπήρχε, ότι προφανώς σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για την περιοχή μας, αλίμονο αν δεν θα ήμουν παρόν. Απλά νομίζω ότι και ο κόσμος πλέον αναγνωρίζει ποιοι ασχολούνται με το επικοινωνιακό και ποιοι πραγματικά ασχολούνται με τα καθήκοντά τους, γιατί εκείνη την περίοδο αυτό έκανα, προσπαθούσα να συνδράμω και εγώ όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούσα. Ήμουν σε επικοινωνία με την κυβέρνηση, με πολλούς υπουργούς και με το γραφείο φυσικά του Πρωθυπουργού και νομίζω ότι σεβόμουν πάνω απ' όλα μια κρίσιμη κατάσταση για τον ομό μας, παρά να κάτσω να επιδοθώ σε έναν διαγωνισμό φωτογραφίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί το συνάντησα πάρα πολύ έντονα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δερμετζόπουλε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε πίσω στο δελτίο μας με την υπόλοιπη επικαιρότητα.